Καλησπέρα κύριε Εξόχνο. Πολύ καλησπέρα από την όμορφη Θάσο. Να είστε καλά κύριε Εξόχνο. Ήθελα να ρωτήσω, σας πήραμε τηλέφωνο. Καταρχήν, στη ροή ζητώ συγγνώμη που δεν το έθεσα καλά. Απορριμμάτων είναι με δύο μη. Ναι. Δύο ρο και δύο μη. Ναι, είναι δικό μου το λάθος. Λοιπόν, κύριε Εξόχνο, με δύο ρο και δύο μη γράφονται τα απορρίμματα, με τα οποία όμως έχετε ένα θεματάκι λίγο στην Θάσο. Ιδίως μετά το κλείσιμο του ΧΙΤΑ. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, ναι. Το θέμα των απορριμμάτων για τη Θάσο, ας πούμε, έχει τελειώσει. Mm-hmm. Η Θάσος είναι ένα πλέον πράσινο νησί και με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, γιατί και η τελευταία χωματερή βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο αποκατάστασής της. Να σας διακόψω, κύριε Εξόχνο, να σας διακόψω και πάλι, παρακαλώ, πάρα πολύ τη ροή. Αντιδήμαρχος είναι με ένα μη, απορριμμάτων είναι με δύο μη. Παρακαλώ τη ροή να το διορθώσει. Αμέσως. Εντάξει. Ζητώ συγγνώμη κύριε Εξόχνο, συνεχίστε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, σας είπα ότι η Θάσος πλέον είναι ένα πράσινο νησί. Mm-hmm. Η τελευταία χωματερή πλέον βρίσκεται και στο τελικό στάδιο αποκατάστασής της. Και τα σκουπίδια στη Θάσο υπάρχει πλέον ένας σταθμός μεταφόρτωσης, ο οποίος ό,τι σκουπίδι παράγουμε εδώ, το αποκομίζουμε, το μαζεύουμε και το πάμε στο ΧΙΤΑ της Καβάλας. Mm-hmm. Το θέμα το μεγάλο για τη Θάσο είναι ότι ενώ έχουν κλείσει όλοι οι παράνομοι, οι μη νόμιμοι μπαζότοποι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μπαζότοπος όπου και ο Δήμος αλλά και οι πολίτες θα μπορούσαν να ρίξουν εκεί τα μπάζα ή τα οτιδήποτε χοντρό υλικό υπάρχει. Εμείς όταν αναλάβαμε, βλέποντας το πρόβλημα, κάναμε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή εγώ σαν αντιδήμαρχος Καθαριώτος σε συνεργασία με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο τον κύριο Ζαφάρο της Τεχνικής Υπηρεσίας και με τον σημερινό αντιδήμαρχο τον κύριο Ραυτόπουλο, καλέσαμε έναν μελετητή ο οποίος μας έδωσε κάποιες λύσεις. Όπως. Αλλά όπως σε δύο σημεία, ένα στο βορρά και ένα στο νότο, mm-hmm. ούτως ώστε να ξεμπορέσουμε, να ξεφουσκώσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό και δυστυχώς εάν δεν δοθεί γρήγορη λύση, και αυτό δεν εναπόκειται στις υπηρεσίες ή στις δυνατότητες του Δήμου, αλλά εναπόκειται πλέον στις υπηρεσίες τις κρατικές. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκινησία, ας πούμε, στις υπηρεσίες του κράτους λόγω των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται, λόγω πολλών άλλων διαδικασιών οι οποίοι δυστυχώς δεν δίνουν τη δυνατότητα των άμεσων ή ας πούμε γρήγορων λύσεων. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτή όμως τη διαδικασία, δηλαδή δεν το αφήσαμε το θέμα γιατί υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, αλλά η χώρη είναι αυτή τη στιγμή μη ανακοινώσιμη, διότι καταλαβαίνετε ότι αν πούμε ότι ξέρετε ότι ναι, ο Δήμος μπορεί να συνάντησε αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην θέση να πει ότι δύο χώροι προβλέπονται και γίνονται οι διαδικασίες. Ξέρω εγώ, π.χ. τώρα λέω, στο Ραχώνη και στο Θεολόγο, παράδειγμα τώρα λέω, ακριβώς, θα πάει κατευθείαν να πάει ο Κοσμάκης κατευθείαν να το ρίξει. Ναι. Καταλαβαίνετε. Εμείς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Βέβαια βρίσκεται ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και οι πολίτες του νησιού σε φοβερά δύσκολη θέση, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος παραδείγματι έχει κάνει μια ανακοίνωση στο σπίτι του δεν έχει πού να ρίξει όλα αυτά τα μπάζα. Καθώς επίσης και ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να αποκομίσει αυτά τα μπάζα για να πάει να τα ρίξει κάπου. Και πρέπει οπωσδήποτε να ξεφουσκώσει αυτό το πρόβλημα, γιατί ενώ κατορθώθηκε το νησί μας να κλείσει τις χωματερές του, πραγματικά να είναι ένα πράσινο νησί με όλη τη σημασία, πρέπει να γνωρίζετε, προφανώς θα το γνωρίζετε, ότι φέτος κατορθώθηκε το νησί μας να φτάσει στην τέταρτη θέση δημοφιλέστερου προορισμού τουριστικού στην Ελλάδα από θέση 15η-20η που βρισκόταν. Και αυτό κατορθώθηκε λόγω της καθαριότητας της οποίας κατορθώσαμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή οι υπηρεσίες δουλέψανε σοβαρά, με πρόγραμμα, με οργάνωση. Φέτος δρομολόγησα 30% περισσότερες μετακινήσεις απορριμματοφόρων. Είχαμε το ευτύχημα
λόγω του προγράμματος Κατσέλη να έχουμε προσωπικό το οποίο ποτέ δεν υπήρξε και προφανώς εάν δεν ξαναγίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα ποτέ δεν θα ξαναυπάρξει στους Δήμους και πραγματικά έγινε μια δουλειά θέλω να πιστεύω σοβαρή. Πέρυσι είχαμε τα θετικά σχόλια των τουριστικών γραφείων. Φέτος είχαμε συγχαρητήρια από τα τουριστικά γραφεία και ιδιαίτερα από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας είναι το ψωμί και το νερό και το αλάτι για την τάσο. Έτσι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή δίνει μια άλλη δυνατότητα, μια άλλη δυναμική στους κατοίκους του νησιού να ζουν κατά κάποιο τρόπο ένα-δύο σκαλιά καλύτερα από τους κατοίκους τους υπόλοιπους οι οποίοι ζουν στην Ενδοχώρα και ζουν αυτά που ζουν με όλα τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε και καθημερινά βλέπουμε πώς μεγαλώνουν και εναντιώνονται στο επίπεδο ζωής του Έλληνα πολίτη. Δυστυχώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για το γεγονός ότι η Θάσος είναι πλέον στην τέταρτη θέση των πλέον τουριστικών νησιών στην Ελλάδα για φέτος. Φαντάζομαι ότι με τη δουλειά αυτή θα μπορέσει να προτιμηθεί και από τους τουριστικούς πράκτορες στο μέλλον. Εγώ ήθελα να σταθώ όμως σε μια επιστολή, επειδή μιλάμε το πρόβλημα για τα μπάζα και τα ογκώδη αντικείμενα. Θέλω να σταθώ σε μια επιστολή της περιβαλλοντικής κίνησης Θάσου, η οποία έχει θέσει κάποιες προτάσεις για την διαχείριση αυτών των απορριμμάτων, αυτού του είδους των απορριμμάτων. Φαντάζομαι ότι την ξέρετε. Ναι, βεβαίως την ξέρω. Πρέπει να γνωρίζετε ότι και εγώ προσωπικά είμαι μέλος αυτής της κίνησης. Δηλαδή, είμαι προφανώς ένας από τους συντάκτες και αυτής της επιστολής. Πρέπει όμως είναι κατανοητό ότι δυστυχώς ενώ σε άλλες χώρες το κράτος είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς οι καταστάσεις αυτές που ζούμε σήμερα στη χώρα μας, το κράτος είναι ενάντια στον πολίτη, ενάντια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε το τι τραβάμε αυτή τη στιγμή εδώ σε αυτό το Δήμο. Έχουμε κατορθώσει να μας παροχωρηθεί, να μας γίνει δωρεά από το Δήμο της Νιρεβέργης το πυροσβεστικό. Ένα πυροσβεστικό, το οποίο περάσανε 8 μήνες από την ημέρα που μας γνωρίστηκε η δωρεά και δεν έχουμε κατορθώσει να τελειώσουμε τις διαδικασίες, τη γραφειοκρατία για να πάμε να το παραλάβουμε. Και οι Γερμανοί έχουν, οι άνθρωποι πάθει την πλάκα τους με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι θέμα το τι θέλουμε εμείς, το πώς θέλουμε να κινηθούμε. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, εργάζομαι στον τουρισμό, στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, προβλήματα τα οποία μπορούσα να λύσω στην εταιρεία σε μισή ώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε 6 μήνες για να τα λύσουμε. Και λίγο δυστυχώς, είπατε. Εντάξει, εγώ θέλω, εντάξει, είμαι αισιόδοξος, φύση αισιόδοξος άνθρωπος και προσπαθώ ας πούμε να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Αλλά δυστυχώς αυτό το κράτος είναι ενάντια πραγματικά στον πολίτη, ενάντια στην τοπική αυτοδιοίκηση.